Γεια σας παιδιά, το ξέρω ότι έχω χαθεί. Δεν έχω τελειώσει, γίνεται ένας χαμός, τρελό τρέξιμο. Ε, μας έχουν βγει κάποια πράγματα... Ε, βασικά ήρθαν κάποια πράγματα λίγο περίεργα, λίγο ανάποδα να το πω από ό,τι περιμέναμε. Ή μάλλον, περιμέναμε να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα και δεν γίνανε. Θέλω κούρεμα. Έχει μακρύ μαλλι. Το ξέρω ότι έχω χαθεί πάρα πολύ. Ακόμα τακτοποιώ το σπίτι, ακόμα έχω κούτε. Εντάξει, έχω μαζευτεί λίγο από ό,τι ήταν, αλλά και πάλι έχω μπόλικε και από εδώ το ίδιο. Ε, ούτε την κουζίνα την έχω καταφέρει να τη φτιάξω όπω θέλω. Ε, μα χιόνισε κιόλα λιγάκι, μα έχει δυσκολέψει λίγο. Ε, εντάξει, όχι, δεν μπορώ να πω. Μα έχει δυσκολέψει. Αν ξέρει ότι κάνει λίγο κρύο, η δρόμη είναι ανοιχτή, δεν έχει κάποιο θέμα. Ε, ούτε είχαμε κάποιο πρόβλημα με μετακινήσεις και με τέτοια, καμία σχέση. Ε, λίγο, απλά έχει λίγο κρύο. Ε, τα μικρά μου ε, έχουν πάρει μια εβδομάδα παράταση γιατί επειδή δεν προλάβανε τα, από το Δημαρχείο τέλο πάντων και από το σχολείο να φτιαχτούν τα χαρτιά του εγκαίρω, ε, μείνανε μια εβδομάδα τώρα στο σπίτι ακόμα. Δηλαδή, κάνανε τρει εβδομάδε έχω κοπέ τα παιδιά. Μία στο Μόναχο και δύο εδώ. Ε, τη Δευτέρα, όμως, ξεκινάνε κανονικά τώρα. Ε, λίγο να σας πω εντάχει κάποια πράγματα. Ε, έχουμε ένα θέμα με, τα, με τις τράπεζες. Ε, πρέπει να πληρώσουμε κάποια πράγματα εδώ στην Ελβετία. Ε, το κάναμε μέσω συναλλάγματος από την τράπεζα τη δική μας στη Γερμανία. Αλλά για κάποιο λόγο μετά από 15 μέρες τα χρήματα επιστράφηκαν και αυτή τη στιγμή έχουμε κρεμότητα εδώ. Ε, και τρέχουμε λιγάκι να κατακτοπίσουμε αυτά. Έτρεχαμε τα χαρτιά για το σχολείο για να φτιαχτούν τα χαρτιά για να δηλωθούμε στην Ελβετία. Εγώ και τα παιδιά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δηλωθούμε, γιατί μα ζητήσανε και άλλα χαρτιά από τη Γερμανία τα οποία πριν από τον σύζυγο δεν τα είχαν ζητήσει. Ε, γιατί εμεί ήρθαμε, α πούμε, κάτι σαν οικογενειακό πακέτο, α πούμε, κάπω έτσι. Ενώ ο Δημήτρη ήρθε και δηλώθηκε στην αρχή μόνο του, γιατί εντάξει ήταν και πολύ πιο πιο πολύ καιρό εδώ από πριν από εμάς τέλος πάντων. Ε, οπότε είναι μόνο δράμανος δηλαδή ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή. <coughs> έχουμε να κάνουμε και κάναμε πάρα πολλά ε, διαγραφέ, διαγραφές δηλαδή, ε, διακοπές από διάφορα πράγματα τα οποία ήμασταν στη Γερμανία, συνδρομές κυρίως, ε, με το παλιό σπίτι να ξεμπερδεύουμε, ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει και από εκεί, ε, με κάποια πράγματα, έτσι, κάποια λεσβερίσια χρηματικά εννοώ. Ε, με ασφάλειες από εκεί, ασφάλειες εδώ, να κάνουμε, ε, πόσα ραντεβού, τρία ραντεβού νομίζω για τις ασφάλειες, το τελευταίο που ήταν και το πιο μεγάλο που δύο 2,5 ώρες, γιατί πρέπει να κάνουμε και 5-6 είναι πρέπει να κάνουμε πολλές ασφάλειες μαζεμένες τώρα, ε, γιατί για πολλά πράγματα, για μας, για το σπίτι, για, για τα αυτοκίνητα, γίνεται ασχαμός, και χρειαζόμαστε και κάποια χαρτιά από το Δημαρχείο που να λέει ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να πάρουμε την ελβετική την ταυτότητα. Με αποτέλεσμα τέλο πάντων να έχουν καθυστερήσει αρκετά πράγματα γιατί κάποια χαρτιά δεν τα έχουμε, πρέπει να τα βρούμε, περιμένουμε να μας έρθουν, πρέπει να πάμε δηλαδή στην, ε, ε, στο Δημαρχείο εδώ, οπότε κάποια χαρτιά ακόμα μας λείπουνε. Είχε μια δυσκολία ο σύζυγο να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό εδώ, γιατί του λείπει ένα χαρτί. Το πήραμε επιτέλου. Καταφέραμε εδώ και κάμια εβδομάδα έχουμε τραπεζικό λογαριασμό. Και επειδή δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορούσε να πληρωθεί από τη δουλειά του. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την ιστορία με τι τράπεζε. Τέλο πάντων, εντάξει, θα το, το, έχουμε δρομολογήσει. Θα μπει σε. Πώ το λένε. Ε, θα μπει σε μια σειρά και θα τελειώσει, α πούμε, όλο αυτό. Εντάξει. Αυτά. Σε πολύ πολύ γενικά πράγματα. Ε, τώρα παίρνω πληροφορίε για τι πρέπει να ξέρει, για τα παιδιά ξέρουν τη Δευτέρα, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να έχω. Ε, τα προετοιμάζω και λίγο ψυχολογικά, γιατί τάξη, έχουν και αυτά το φόβο του. Γιατί σου λέει, τώρα θα ξεκινήσουμε, θα πάμε σε καινούργιο σχολείο. Καινούργια παιδιά, όλα καινούργια, όλα νέα. Ε, Όπω και να έχει, έχουν και αυτά λίγο την αγωνία του. Εντάξει, Εμ... Φαίνεται. Κάτι φαίνεται. Ναι. Τώρα φαίνεται τα δέντρα από εδώ που είναι πιο και Πρέπει να πάω πιο κοντά στο παράθυρο. Τέλο πάντων. Ε, βλέπω εδώ τι άλπε τώρα. Σα μιλάω και βλέπω τι άλπε. Τι χιονισμένε άλπεις, Δεν έχω πια ακόμα καφέ. Τα μικρά αυτή τη στιγμή πετάχτηκαν λίγο στην κουμπάρα μου δίπλα και γι' αυτό βρήκα το χρόνο να κάνω το, αυτό το, έτσι, το update των νέων μας. Ε, το σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβο εδώ. Έχω πάει έτσι λίγο να ψώνησω για το σπίτι, αλλά επειδή είχα σύζυγο και παιδιά μαζί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατο να κάνω βίντεο. Ε, το έχω όμως δρομολογημένο από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσουν και τα παιδιά σχολείο και θα έχω λίγο ελεύθερο χρόνο το πρωί. Έτσι να πάω να δω λίγο και τι γίνεται, να δω λίγο και τα σούπερ που υπάρχουν, να δω πώς κινείται η αγορά. Τώρα έχω πάει σε ένα, σε, ενώ σε μία φίρμα μέχρι στιγμή. έχω δει τις τιμές, αλλά μου έχουν πει ότι το συγκεκριμένο σούπερ είναι και λίγο τσιμπημένο. Οπότε, πρέπει να κάνω και λίγο την έρευνα αγορά μου, να δω πού συμφέρει να περνιστεί. Ε, πάντως, αν εξαιρέσουμε το κρέας, το οποίο είναι αρκετά τσιμπημένο εδώ, αρκετά ακριβό, ε, τα άλλα, πάνω κάτω, είναι λίγο πιο ακριβά βέβαια, αλλά πάνω κάτω δεν μπορώ να πω ότι έχουν τις τρομερές τις, ε, να έχουν διπλάσει, ας πούμε και τριπλάσεις τιμέ, ας πούμε σχέση με τη Γερμανία, όχι. Ε, είναι πιο πάνω βέβαια οι τιμές, αλλά όχι σε βαθμό που να πεις ότι δεν μπορώ να το πάρω. Το κρέας όμως, από ό,τι είδα, όλα τα κρέατα ε, είναι αρκετά πάνω οι τιμές τους και έχουν πάρα πάρα πολύ ελβετικό κρέας εδώ. Και γενικά ε, προσπαθούν να κρατήσουν <coughs> τα χρήματα στην ουσία μέσα στην Ελβετία. Ε, τι θέλω να πω, Ότι κοιτάνε να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα εδώ πέρα. Και καλά κάνουν βέβαια οι άνθρωποι. Ε, όχι ότι δεν έχουν εισαγόμενα προϊόντα, έχουν, φυσικά και έχουν. Ε, απλά ό,τι έχει να κάνει με φρέσκο, με νοπό, με γάλα, με βουτυρά, με αυτά, προωθούν πιο πολύ τα δικά του. Χωρί να σημαίνει ότι είναι φθηνά. Έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν. Ε, οπότε, σύντομα θα, μπο θα μπορέσω να κάνω και ένα supermarket haul. Τώρα για το σπίτι, τι να σα δείξω, παιδιά, είναι το ίδιο ακριβώ με πριν. Δεν, δηλαδή, δεν φαίνεται κάτι. Απλά γεμίζω ντουλάπε τώρα, φτιάχνω λίγο το μπάνιο, τα, τα πράγματα τα τακτοποιώ. Ε, ψιλοκάνω και ξεκαθαρισούλα πάλι, γιατί κάποια πραγματάκια. Που τα πήρα, που μπορεί να χρειαστούν, βλέπω ότι δεν χρειάζονται ε, πράγματα που χρησιμοποιούσαμε. Που είχαμε, α πούμε, κάποια προϊόντα και αυτά. ή κάποια σπάσανε <laughs> στη μετακόμιση, στη μεταφορά, οπότε. Ε, πήραν το δρόμο του και αυτά. Ε, ναι, και ακόμα βρισκόμαστε σε κατάσταση αυτή την πάρα πολύ ωραία. Έχουμε καταφέρει βέβαια και έχουμε ίντερνετ. Βάλαμε ίντερνετ στα κινητά και στο, 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 στο σπίτι. Ε, τι άλλο, έχουμε συνδέσει και την τηλεόραση και βλέπουμε ε, τα ελληνικά τα κανάλια όμως. Δεν έχω μπει ακόμα να συνδέσω Netflix, Disney και τέτοια. Ε, τα ελληνικά τα κανάλια έχουμε ένα τσά, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, ρουτεράκι, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Το οποίο τέλος πάντων το πληρώνουμε κάθε χρόνο και μπορούμε να δούμε όλα τα ελληνικά κανάλια. Αυτά, παιδιά, σε γενικέ γραμμέ. Ε, για περισσότερα τώρα λεπτομέρειε και αυτά, θέλω να κάτσω έτσι λίγο. Καταρχήν, θέλω να γράψω σε ένα χαρτί να σα πω ακριβώ κάποια πράγματα. Γιατί σίγουρα κάποιοι μου έχει το γράψει ήδη κιόλα ότι πολύ θέλετε να έρθετε Ελβετία και τη διαδικασία και αυτά. Αυτό για να γίνει όμω πρέπει εγώ να κάτσω να τα γράψω, να σα πω. Δηλαδή, όπω είχα κάνει για τη Γερμανία ένα βίντεο και να σα πω δεν τα ξέρω εγώ, τι χρειάστηκε εμεί να κάνουμε ε, για το καντόνι που βρισκόμαστε. Γιατί δεν έχουν όλα τα καντόνια της, την ίδια νομοθεσία, δεν ακολουθούν όλα το ίδιο πράγμα. Ε, και να, να σας πω λίγο τη διαδικασία. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει σε άλλο βίντεο και να είναι αρκετά συντονισμένο, δηλαδή να έχω κάνει και εγώ μια προετοιμασία. Αυτό ήταν απλά το βίντεο ένα update, να σας πω λίγο τα νέα μου, γιατί το ξέρω ότι έχω χαθεί κάποια δεκαετία μέρες, αλλά παιδιά πραγματικά α, το πιστεύετε ότι όχι, δεν έχω σταματήσει κάθε μέρα κάτι κάνω, κάτι θα βρω να κάνω, ε, δηλαδή συνέχεια τακτοποιώ. Συν ότι πρέπει να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Να μαγειρέψει, ναι, να, να καθαρίσει όσο μπορεί τέλο πάντων. Ε, καμιά σκούπη, κανένα σκουγκάρισμα τέτοιο. Ε, έρχονται τα παιδιά εδώ, παίζουν. Πρέπει να μαζέψει μετά. Δηλαδή όλο αυτό. Οπότε. Ναι. Λοιπόν. Ε, αυτά. Φίλια πολλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε τα γράφουλα. Και για όσου απορούν, να δούνε και τα προηγούμενα βίντεο, γιατί μπαίνετε πάρα πολύ καινούργοι. Καταρχήν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί αυτέ τι 10 μέρε που είχα να μπω, κάνατε σχεδόν, μπήκατε σχεδόν χίλια άτομα. Κάνατε σχεδόν χίλια εγγραφή. Καλώ ήρθατε όλοι σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχετε κάνει ένα χαμούλι με το τελευταίο βίντεο. Κοντεύετε τι 10.000 προβολέ. Μου το εγώ δεν το πιστεύω. <laughs> ε, να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Τσαου!